Την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων σχολίασε και ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για αδυναμία και διάλυση της Δύσης. Έχουν απορρίψει σταδιακά μεταφυσικούς δεσμούς με το Θεό, τη χώρα και την οικογένεια. Αυτό οδήγησε στην απουσία δημόσιας ηθικής, όπως θα μπορούσατε να δείτε αν παρακολουθούσατε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η συλλογική Δύση αρνείται την ύπαρξη εθνικών κρατών, με αποτέλεσμα την απουσία μιας κοινής κουλτούρας και μιας κοινής ηθικής που βασίζεται σε αυτήν. Οι δυτικές αξίες, που θεωρούνται από καιρό οικουμενικές, θεωρούνται όλο και περισσότερο απαράδεκτες και απορρίπτονται από πολλές χώρες στον κόσμο, κατέληξε ο Όρμπαν. Στο μεταξύ, νέο σχόλιο με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες έκανε και η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, αυτή τη φορά με αφορμή την αφαίρεση της διαπίστευσης σε Ρώσους δημοσιογράφους. Συγκεκριμένα είπε και τα εξής: «Τουλάχιστον δεν θα σας δαγκώσουν οι αρουραίοι, δεν θα κολλήσετε ένα εντερικό ζωήφιο στον Σικουάνα ή δεν θα τρελαθείτε από ψυχικά ασταθείς καλικάτζαρους. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι μόνο χαρούμενος για τον Μακρόν. Όλα είναι σύμφωνα με το σχέδιο. Ο θρίαμβος του φιλελευθερισμού», είπε.